Οι καλέ προσφορέ. Η ποιότητα φαίνονται. Και φθηνά και αλφαμέγα. Λατρεία. Δεν κακό, μ' αρέσει. την ετοιμότητα της Κύπρου να δεχτεί τον όποιο έλεγχο από διεθνείς αρμόδιους οργανισμούς για τις διαδικασίες κατά του ξεπλήματος χρήματος που εφαρμόζει η χώρα, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Βάσο Σαρλή, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Ολλανδικής Βουλής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Διαβεβαίωσε ότι οι πληροφορίε για θέματα φορολογία κατόπιν δικών του εντολών δίνονται σε περίοδο 10 ημερών, ενώ οι ισχύοντε κανόνε προνοούν ικανοποίηση των σχετικών ερωτήσεων σε περίοδο τριών μηνών. Από την πλευρά τη, η επικεφαλή τη ΜΟΚΑ, Εύα Παπακυριακού, είπε, μεταξύ άλλων, πω οργανισμοί κατά του ξεπλήματο χρήματο έχουν επιθεωρήσει όχι μόνο την κυπριακή νομοθεσία για αυτό το θέμα, αλλά και την εφαρμογή τη. Ένα βροντερό όχι, αποφάσισαν να πούν οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτε, αρνούμενοι να στηρίξουν τι προσπάθειε διάσωση τη κυπριακή οικονομία υπό τι παρούσε συνθήκε, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα μαζική ενημέρωση. Ο πρόεδρο τη Βουλή και Πρόεδρος τη ΕΔΕΚ, Γιάννα Κισομήρου, εκπέμπει SOS προ κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα για το κόστο ανακεφαλαιοποίηση. Καθώ, όπω δήλωσε, με βάση πληροφόρηση που κατέχει, αναμένεται ότι το Σάββατο θα ανακοινωθεί ότι το κόστο ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια. Ύστερα από χρόνια προσπαθειών και αντιπαραθέσεων για την αναστήλωση τη ιστορική μονή του Αποστόλου Ανδρέα, έπεσαν επιτέλου σήμερα οι υπογραφέ μεταξύ τη Εκκλησία και του Προγράμματο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και οι εργασίε αναμένεται να αρχίσουν σύντομα. Η Κύπρο θα συνεχίσει απρόσκοπτα την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη, θέτοντα σε εφαρμογή συμφωνίε με ενεργειακού κολοσσού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργό Εμπορίου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσει μέχρι τις 6.